σας! Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και επέστρεψα δρυμύτερος. Επέστρεψα μετά από πάρα πολύ καιρό με νέες φρεσκογυρισμένες, ιδιαίτερες, ανθεκτικές, παραδοσιακές κριτικές κατσούνες. Εδώ τις έχω απλωμένες πίσω μου, φαντάζομαι τις βλέπετε, αλλά θα τη δούμε μία προς μία πιο αναλυτικά. Καθυστέρησα λιγάκι, μάλλον ο μπαμπάς μου καθυστέρησε λιγάκι να τις γυρίσει, γιατί έχει κάνει απίστευτη δουλειά και θα το δείτε και μόνοι σας. Σας έχω μεγάλη ποικιλία για να διαλέξετε αυτή που πραγματικά θα ταιριάζει στις ανάγκες τις δικές σας. Θέλετε ίσια, σας έχω ίσια. Θέλετε κλασική κατσούνα, σας έχω κλασική κατσούνα. Θέλετε φίδι, φίδι. Θέλετε ψηλή, κοντή, παχιά, λεπτή. Ό,τι και αν θέλετε, σας έχω βρει αντίστοιχη κατσούνα. Πάμε λοιπόν να τις δούμε μία προς μία. Πάμε. Τώρα έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτή που μου ζητάτε συχνά, αλλά δεν έχω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί το αντίστοιχο ξύλο. Θα είναι από ξύλο ροδιάς και το ύψος της θα είναι... Το ύψος της θα είναι... 1 μέτρο και 30 εκατοστά και είναι αυτή εδώ. Κατσούνα πλεξούδα λοιπόν, μου ζητάτε αρκετά συχνά και δεν είναι από τόσο συχνά, η αλήθεια είναι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κλαδί το οποίο να μπορεί να γυριστεί σε πλεξούδα. Τι απαιτεί? Απαιτεί ένα κορμό ο οποίος να μπορεί να γυριστεί έτσι ώστε να έχω τη λαβή και φυσικά να τελειώνει, να καταλήγει σε διπλό κλαδί έτσι ώστε να γίνει πλεξούδα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί και δεν μπορώ να σας έχω τόσο συχνά. Δείτε τι από ξύλο ροδιάς, ανοιχτόχρωμη, πάρα πολύ όμορφη. Οι κατσούνες με πλεξούδα σας έχω ξαναπεί ότι δεν είναι τόσο ανθεκτικές στη χρήση, δηλαδή αν θέλουμε να τη χρησιμοποιούμε να πηγαίνουμε πεζοπορίες ή αν έχουμε ζώα και τη χρειαζόμαστε για στήριξη, δεν συνιστάται, συνιστάται συνήθως για συλλεκτική χρήση ή διακοσμητική χρήση, γιατί δεν είναι τόσο ανθεκτική όσο μια κλασική κατσούνα όπου θα έχει μονό κορμό κάτω με πιο σταθερό και σκληρό πάτημα. Ωστόσο δεν πάβει να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και να είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή για όλους εσάς. Δείτε την κούρμπα πάνω, έτσι, φυσικά έχει τη δική μας υπογραφή και εγγύηση και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει για να την κάνει δική του. Δική του. Τι δεν είδαμε? Δεν είδαμε τη διάμετρο, δεν είδαμε το βάρος. Ενθουσιάστηκα εγώ μετά από τόσο καιρό που έχω να γυρίσω βιντεάκι. Λοιπόν, η διάμετρος της, η περιφέρειά της μάλλον, θα το μάθω πόσα βιντεάκια να χρειαστεί να γυρίσω, 10, 100, 1000, πόσα. Κάποια στιγμή θα μάθω ότι μετρά όχι τη διάμετρο, αλλά την περιφέρεια του ξύλου. Λοιπόν, είναι στα 9 εκατοστά, στο πάνω μέρος όπου είναι η κούρμπα και κάτω με το διπλό κλαδί ουσιαστικά είναι στα 11 εκατοστά. Και το βάρος της, πάμε να δούμε βάρος, λέτε να αντέξει η ζυγαριά εδώ, να δούμε. Μπορώ. 750 γραμμάρια, δεν είναι βαριά, άρα για μία μικρή βολτούλα μπορείτε να την πάρετε και να στηριχτείτε πάνω της άφοβα. Πάμε στην επόμενη. Την είδατε καλά, έτσι? Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα υπάρχει. Πάμε στην επόμενη. Θέλω να σας δείξω, δεν ξέρω με ποια σειρά να σας τις δείξω. Θα τις παιδέψω ή να τις βάλω μαζεμένα. Μαζεμένα θα τις βάλω και αν σας ενδιαφέρει και θα ξέρετε πού θα πάτε. Λοιπόν, θα σας δείξω κάτι που δεν σας δείχνω επίση συχνά, γιατί δεν έχω τόσο συχνά αυτό το ξύλο. Είναι ξύλο 3. Είναι σκληρή, ανθεκτική, στιβαρή, βαριά. Αν δεν έχεις μυϊκή δύναμη και θες να την πάρεις για πεζοπορία π.χ. δεν το συζητώ καθόλου. Πάμε να δούμε λίγο το ύψος της.
1 μέτρο και 35 εκατοστά. Η περιφέρειά της στην κούρμπα είναι 12 εκατοστά, ενώ στο κάτω μέρος είναι πιο στενή, πάω στο πιο στενό μέρος, όπου φτάνει στα 8 εκατοστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να γυρνάμε το ξύλο στην πιο παχιά πλευρά. Είναι πιο δύσκολο να γίνει, αλλά είναι σίγουρα πιο εντυπωσιακό. Άρα τι έχουμε κάνει, ενώ θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να γυρίσουμε το κάτω μέρος, γιατί είναι πιο λεπτό και γυρνάει πολύ πιο εύκολα, εμείς έχουμε επιλέξει και έχουμε γυρίσει το πάνω μέρος, όπου είναι πιο στιβαρό για να μπορώ να το κρατάω. Και επίσης, αν χρειαστεί να την κόψω, θα χάσω από το λεπτό, από το πιο αδύναμο σημείο της κατσούνας και όχι από το δυνατό. Έτσι, στο ύψος το δικό μου είναι ψηλή αυτή η κατσούνα, άρα αν είσαι στο ύψος μου σίγουρα θα χρειαστεί να την κόψεις για να την κρατήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το βάρος της. Αυτή τώρα είναι λίγο βαριά, οπότε θα βγάλω τη ζυγαριά από εκεί. Ένα κιλό και 150 γραμμάρια. Ένα κιλό και 150 γραμμάρια είναι βαριά. Να ξέρετε βέβαια, επειδή είναι φρεσκογυρισμένη, κάποια στιγμή που θα στεγνώσει σε ένα τετράμινο, εξάμινο, ανάλογα τις συνθήκες, θα γίνει και πιο ελαφριά. Και φυσικά, αν πάω να την κόψω στο ύψος το οποίο με εξυπηρέτει, θα χάσει και άλλα γραμμάρια από το βάρος της. Όσο χάνει, τόσο πιο εύκολο είναι για μένα να την κρατάω και να την χρησιμοποιώ σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Γι' αυτό κάθομαι και σας το τονίζω και δίνω τόση έμφαση. Βέβαια, να σας πω ότι δεν είναι τελείως ίσια, νομίζω δεν σας το είπα. Δείτε τι, κάνει κάποιες ωραίες κούρμπες. Από μόνο το ξύλο είναι φυσικές κούρμπες και έχει πολύ ωραίους ρόζους. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι στο ξύλο 3. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν μια κατσούνα από ξύλο 3, στείλτε μας μήνυμα ή καλέστε μας στο τηλέφωνο που θα δείτε στο katsunas.gr και περιμένουμε, αρκεί να την προλάβετε. Τα τσεμάκια μας είναι χειροποίητα, είναι μοναδικά, δεν μπορώ να βγάλω διπλότυπο, τριπλότυπο ή όσοι θέλετε. Άρα αυτό που βλέπετε αυτό είναι και όποιος το προλάβει. Πάω να σας δείξω μια κατσούνα η οποία με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ και είναι από ξύλο πρίνου. Το πρώτο εντυπωσιακό της στοιχείο είναι το ύψος της. Για την ακρίβεια, το ύψος της φτάνει ένα μέτρο και 67 εκατοστά. Αυτό θα πει κατσούνα. Λοιπόν, είναι σχεδόν στο ύψος μου. Και πέρα το ότι είναι εντυπωσιακότατη από άποψη ύψους, έχει το εξής καλό. Είναι σκαλισμένη με τελείωμα φιδιού. Και πάλι φιδιού έχει στο πάνω μέρος της κούρμπας. Δείτε το εδώ πέρα. Βλέπετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό το ξύλο είναι ένα κελεπούρι για όποιον το πάρει. Μάλλον είναι ένα κελεπούρι για μας που το φτιάξαμε, γιατί και είχε το ύψος για να βγει μια ψηλή κατσούνα, που ξέρετε πόσο σπάνιο και πόσο δύσκολο έχω κάτι τέτοιο, αλλά είχε και το μπόλικο ξύλο στην άκρη του, έτσι ώστε να σκαλιστεί και να γίνει αυτό το υπέροχο κεφάλι φιδιού. Δείτε το εδώ. Πάρα πολύ όμορφο. Τι να σας πω, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή κατσούνα. Δεν ξέρω πώς την κρατήσω για μένα αυτή την κατσούνα, πραγματικά. Πάμε να δούμε το βάρος της. Ένα κιλό και 650 γραμμάρια. Είναι πάρα πολύ βαριά, πάρα πολύ ψηλή, πάρα πολύ στιβαρή, το ακούτε έτσι, το ακούτε νομίζω. Και πρέπει να δούμε και την περιφέρειά της, την περιφέρεια του ξύλου, όπου ουσιαστικά είναι στο πάνω μέρος. Συγγνώμη να σας μετρήσω σωστά. Στα 12,5 εκατοστά
και στο κάτω μέρος είναι από 12,5 μέχρι 10 εκατοστά και το, η περιφέρεια στο κεφάλι του φιδιού, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, είναι στα 17 εκατοστά. 17 εκατοστά είναι το, η περιφέρεια στο κεφάλι του φιδιού. Εντυπωσιακό πάρα πολύ, το ξαναλέω, γιατί σπάνια μπορείς να βρεις ένα ξύλο ψηλό, έτσι ώστε να μπορείς να το γυρίσεις και να το κάνεις κατσούνα. Κατσούνα η οποία να έχει ύψος που μουστάται πολύ. Και πέρα το ότι βρήκαμε ψηλό, είχε και αυτό εδώ τον όγκο όπου μπορούσε ο καλλιτέχνης, ο πατέρας μου, να τον επεξεργαστεί και να φτιάξει αυτό το αριστούργημα. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα. Τρόπος επικοινωνίας θα βρείτε στο katsunes.gr. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, έτσι χειροποιείτε σε κατσούνες. Όπο, τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε στην επόμενη. Νομίζω ή εγώ σας τα πάω όλα πάρα πολύ γρήγορα ή η κατσούνα μίλησε μόνη της στο φίδι. Άρχισε να μιλάει, να λέει, τι λέει. Ούτε εγώ ξέρω τι λέω. Λοιπόν, έχω άλλο ένα. Έχω άλλο ένα φίδι και θα σας δείξω αυτό. Πάμε να δούμε το επόμενο φίδι. Πάμε να δούμε το ύψος του. Πρέπει να την κατεβάσω να δει τόσο λίγο κόπο. Θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ένα μέτρο και 47 εκατοστά. Δεν είναι κούρμπα, δεν είναι ίσια. Θα μπορούσε να είναι γράμμα της αλφαβήτας και συγκεκριμένα το γάμμα. Κοιτάξτε εδώ μία κατσούνα. Πάλι φίδι, έχει εδώ στο τελείωμα σκάλισμα κεφάλι φιδιού. Θεωρείται μπαστούνα βέργα, δεν είναι κατσούνα, δεν έχει την κούρμπα την κλασική που έχει κάθε κατσούνα, κριτική. Είναι από ξύλο αστήρακα και είναι επίσης πάρα μα πάρα πολύ όμορφη. Δείτε τι εδώ. Ελπίζω να σας δείχνω σωστά. Είναι δύσκολο να γυρνάω βιντεάκια μόνος μου γιατί δεν βλέπω τι γυρνάω. Βέβαια, ό,τι μπορείτε να δείτε. Ό,τι μπορέσετε να καταλάβετε. Έχει σαφώς τη δική μας υπογραφή εδώ πέρα. Ο κορμός είναι ίσιος. Για εσάς που θέλετε μία ίσια κατσούνα, εντυπωσιακή. Για συλλέκτες είναι ό,τι πρέπει. Το ξύλο δεν θυμάμαι αν το είπα, είναι αστήρακας. Δείτε τι εδώ από το πάνω μέρος. Δείτε το γάμα που κάνει. Είναι χειρολαβή ουσιαστικά για να μπορώ να την κρατάω. Αν εσείς θελήσετε, μπορώ να την τρυπήσω στο πλάι και να τη περάσω μια σκηνή σε περίπτωση που τη χρησιμοποιήσετε για μία βόλτα, για μία πεζοπορία, να έχει σκηνή και να σας την κρατάει, να την δέσετε στο χέρι σας ώστε να μην σας πέφτει. Η διαφορά της βέργας είναι ότι μπορεί να είναι πιο ψηλή, όχι σαν την κατσούνα, γιατί η κατσούνα πρέπει να είναι λίγο πιο πάνω από τη μέση, ενώ η βέργα την κρατάω από τον κορμό της, όχι από την κούρπα. Το πάνω μέρος είναι ένα αριστούργημα που έχει φτιάξει πάλι ο πατέρας μου και είναι απλά εντυπωσιακό, είναι καπετανέικο όπως λένε στο χωριό μου και είναι και πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να δούμε λίγο το βάρος. Αν μιλούσαμε για τεχνολογία, θα βλέπαμε αυτή τη στιγμή τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, το βάρος του είναι 1 κιλό και 300 γραμμάρια. Η περιφέρειά του στον κορμό είναι 12 εκατοστά πάνω, 12 εκατοστά κάτω και φυσικά το κεφάλι μας εδώ, 17 ήταν το αυτό είναι και πιο μεγάλο κεφάλι, 19 εκατοστά. Η περιφέρεια λοιπόν του κεφαλιού που βλέπετε εδώ είναι στα 19 εκατοστά. Δείτε το και από κάτω πως είναι, από πάνω,
αυτό εδώ δεν είναι σκάσιμο, είναι σημάδι φυσικό του ξύλου. Και οι δύο πλαϊνές όψεις. Από κάτω έχει και τη λεπτομέρεια του λαιμού. Τη δική μας υπογραφή, ίσια, αστήρακας, σε καλή μεριά, όποιος την προτιμήσει. Λοιπόν, και αφού ξεκίνησα με μια κατσούνα η οποία δεν είναι ούτε ίσια, αλλά ούτε κούρμπα, πάω να συνεχίσω με μια ίσια κατσούνα, μάλλον όχι. Λοιπόν, και αφού σας έδειξα μια κατσούνα πάλι υπέροχη, σκαλισμένη, με κεφάλι φιδιού, μάλλον όχι κατσούνα, μια βέργα, θα πάω να σας δείξω άλλη μια βέργα της ίδιας λογικής. Κάνει δηλαδή πάλι το γάμα, είναι πάλι λίγο επεξεργασμένη στο τελείωμα και κάνει μια όμορφη λαβή. Δεν έχει κάποιο σχέδιο σκαλισμένο, απλά είναι πάρα πολύ καλή για λαβή. Το ξύλο το συγκεκριμένο είναι σκήνος, είναι πάρα πολύ καλό ξύλο, ανοιχτόχρωμο, έχει καμπύλες, φυσικές καμπύλες και έχει υπέροχους ρόζους. Ελπίζω να φαίνονται στο βίντεο που σας δείχνω. Είναι πάρα πολύ όμορφο ξύλο, δείτε τη λαβή, έχει σαφώς τη δική μας υπογραφή εδώ, έτσι η λαβή του. Ο σκήνος είναι πιο ελαφρύ σαν ξύλο σε σχέση με τα υπόλοιπα και είναι αρκετά ανθεκτικό. Πάμε να δούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Μου αρέσει αυτό, θα το ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, 1,30 το ύψος της. Το βάρος της είναι 1 κιλό και 100 γραμμάρια. 1 κιλό και 100 γραμμάρια, έτσι. Και η περιφέρεια στη λαβή είναι 10 εκατοστά και στο κάτω μέρος 10 εκατοστά, σε κάποια γίνεται βέβαια 13 εκατοστά. Πάρα πολύ όμορφο μπαστούνι, ανθεκτικό πολύ, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερους ρόζους. Δείτε εδώ, ελπίζω να φαίνονται έτσι όσο ωραίοι είναι και στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, θα την έπαιρνα και θα την κυκλοφορούσα άνετα, χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να φοβάμαι ότι θα την μπερδέψουν με κάποια άλλη. Γιατί οι κατσούνες μας ξεχωρίζουν και φυσικά μπορείς να στηριχτείς και πάνω τους άφοβα. Και θα συνεχίσω με μία ακόμα, η οποία είναι ίσιο μπαστούνι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Σε εισαγωγικά και θα καταλάβετε γιατί το ύψος του είναι 1 μέτρο και 52 εκατοστά, είναι αρκετά ψηλό, είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ίσιο, δεν έχει κούρπα, δεν έχει σκάλισμα, έχει απλά τη λαβή την οποία μπορεί να με βοηθήσει να την κρατήσω και να μην μου φεύγει από το χέρι. Ανήκει στην κατηγορία όπου πάλι μπορούμε να περάσουμε ένα σκηνάκι για να είναι πιο σταθερό στο χέρι και να τη χρησιμοποιήσουμε, αν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και φυσικά μπορώ να την κρατήσω από οποιοδήποτε μέρος θέλω. Δεν είναι κατσούνα για να την κρατήσω από την κούρμπα. Λοιπόν, αυτό που το κάνει πάρα πολύ όμορφο αυτό το μπαστούνι είναι, δείτε εδώ κάτι ρόζους και κάτι καμπύλες, φυσικές καμπύλες που έχει αυτό το ξύλο. Είναι πανέμορφο, είναι από ξύλο πρίνου. Ο πρίνος βέβαια ο συγκεκριμένος έχει βάλει όλη του την τέχνη, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ όμορφο και δεν είναι δική μας δουλειά, είναι καθαρά φυσική δουλειά αυτό το πράγμα που βλέπετε. Εμείς απλά κάναμε την επεξεργασία έτσι ώστε να το λιάνουμε, να το καθαρίσουμε και να σας το δώσουμε να το χρησιμοποιήσετε.
είναι στολίδι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι φρεσκοκομμένο και είναι ακόμα μαλακό, αλλά αυτό θα στεγνώσει και θα σκληρύνει κι άλλο. Και πάμε να δούμε λίγο τη διάμετρο που έχει, την περιφέρειά του. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ σαν ξύλο. 12 εκατοστά και στο κάτω μέρος στενεύει. Στο κάτω-κάτω μέρος φτάνει μέχρι τα 6 σχεδόν, το μισό πάχος από το πάνω μέρος. Και το βάρος της, για να δούμε το βάρος. ...750 γραμμάρια. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, δέστη, ξαναδέστη λίγο, δηλαδή είναι τρομερά όμορφο μπαστούνι, ίσιο μπαστούνι, για σένα που θέλεις ένα ίσιο μπαστούνι. Για δες το και εδώ, δεν ξέρω, ελπίζω να φαίνεται. Έχω τόσο ωραία μπαστούνια, έχω τόσες ωραίες κατσούνες, έχω τόσες ωραίες μαγκούρες και δεν ξέρω τι στο καλό βλέπετε σε αυτό το βιντεάκι. Τέλος πάντων, εύχομαι να τα βλέπετε όλα. Λοιπόν, να βάλω τώρα ένα τσεκ να δω που σας έχω δείξει. Σας την έδειξα. Δεν σας έχω δείξει αυτές τις δύο, αυτή την έδειξα. Λοιπόν, πάμε. Αλφαβήτα. Πάμε αυτή εδώ. Εδώ είμαστε. Κατσούνα στιβαρού τύπου. Ευτυχώς το πάτωμα δεν το έσπασα. Λοιπόν, από ξύλο πρίνου, με έναν υπέροχο ρόζο ιδιαίτερο εδώ και φυσικά τη δική μας υπογραφή εδώ. Δείτε την κούρμπα. Την κούρμπα από κάτω, ελπίζω να τη βλέπετε. Και είναι και ολόησια και πάρα πολύ, με πάρα πολύ ωραίους ρόζους και αυτή, αυτό το ξύλο το συγκεκριμένο. Είναι βαριά, είναι στιβαρού τύπου, δεν την προτείνω για μεγάλες αποστάσεις ή καθημερινή χρήση. Σίγουρα δεν την προτείνω για δώρο στον παππού σας. Την προτείνω για συλλέκτες, για κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ζώα αλλά δεν την κρατάει όλη την ώρα να το κουράσει. Ένα κιλό και 650 γραμμάρια. Βγήκα λιθινός, Σε λίγο θα αρχίσω να σας τη ζυγίζω με το χέρι μου. Α, γιατί όχι. Λοιπόν, το ύψος της. Να δούμε λίγο το ύψος της, το οποίο είναι 1,40, 1 μέτρο και 40 εκατοστά. Και να δούμε και την περιφέρειά της, η οποία επίσης είναι αρκετά παχύ σαν ξύλο. Όπα, συγγνώμη. 13 εκατοστά το πάνω μέρος. 12 εκατοστά το κάτω μέρος. Τι άλλο να σας πω για αυτή την κατσούνα. Έχω ξαναφέρει τέτοιες κατσούνες. Δεν προλαβαίνω να τις ανεβάσω και εξαφανίζονται αυτές οι κατσούνες στιβαρού τύπου. Ξέρω ότι πολλοί περιμένετε κάτι τέτοιο. Σας έχω πει ότι δεν μπορώ δυστυχώς να κρατάω λίστα με το τι μου ζητάει ο καθένας σας, γιατί είναι μοναδικά τεμάχια και δεν μπορώ να τα ταυτίσω με αυτό που ζητάτε και είστε πάρα πολλοί που μου ζητάτε. Οπότε όλοι εσείς που θέλετε μία κατσούνα στιβαρού τύπου, δώστε την προσοχή σας σε αυτήν εδώ, είναι πάρα πολύ όμορφη. Από ξύλο πρίνου, με υπέροχους ρόζους, ελπίζω να φαίνεται, ίσια και η κούρμπα πάρα πολύ καλή, ολοστρόγγυλη και τη δική μας φυσικά υπογραφή, εγγύηση, ποιότητα. Και μας έμεινε άλλη μία. Έχω ακόμα μία ευκαιρία για να σας πείσω, όλους εσάς που δεν σας έχω πείσει ήδη, ότι έχω μία υπέροχη ακόμα κατσούνα.
από ξύλο δρύς. Επίσης στιβαρού τύπου με διπλό γύρισμα. Το ξύλο δρύς είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυριστεί, γιατί σαν ξύλο, φαντάζομαι το ξέρετε, το έχετε ακούσει σε διάφορες χρήσεις, ακόμα και σε έπιπλα, είναι πολύ σκληρό και πολύ ανθεκτικό. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μαλακώσεις και να το φτιάξεις έτσι ώστε να του κάνεις την κούρμπα. Και πόσο μάλλον όταν θες να κάνεις διπλή κούρμπα. Μία ολόησια λοιπόν κατσούνα από ξύλο δρύς με διπλό γύρισμα. Δείτε την κούρμπα της. Πάρα μα πάρα πολύ όμορφη. Από μέσα ελπίζω να φαίνεται. Το βάρος στη συγκεκριμένη κατσούνα είναι 1 κιλό και 250 γραμμάρια και το ύψος της 1,45, 1 μέτρο και 45 εκατοστά. Κατσούνα από ξύλο δρύς, πάρα πολύ εντυπωσιακή, με διπλό γύρισμα, ανθεκτική, μία φορά για εσάς που θέλετε να αγοράσετε μία φορά κατσούνα και να τη χρησιμοποιήσετε. Αυτό ήτανε, τις είδαμε όλες. Είδαμε 2, 4, 6, 8 φρεσκοκομμένες, φρεσκογυρισμένες, φρεσκοφτιαγμένες κριτικές, παραδοσιακές κατσούνες, μαγκούρες, μπαστούνια, ραβδιά, όπως θέλετε πείτε τα. Είναι διαθέσιμα για όλους εσάς, είναι μοναδικά τεμάχια, χειροποίητα τεμάχια, δεν μπορώ, ξαναλέω, να έχω διπλότυπα, άρα αυτά που βλέπετε, αυτά είναι και όποιος θα προλάβει. Τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο katsounes.gr και να μας στείλετε είτε μήνυμα είτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 697-700-8547. Μπορούμε να σας στείλουμε τι έχουμε διαθέσιμο αν κάτι από αυτό δεν σας κάλυψε, γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρα από όλες αυτές, γιατί επιλέγω κάποιες special να σας δείξω στα βιντεάκια μου, έχω και όλες αυτές. Έχω εδώ ένα καρότσι, ελπίζω να φαίνεται, ένα καρότσι κατσούνες. Δεν ξέρω βέβαια για πόσο ακόμα θα τις έχω. Άρα στείλτε μας μήνυμα, πάρτε μας τηλέφωνο και ελάτε σε επαφή όσοι από εσάς θέλετε μία γνήσια, μία ανθεκτική κατσούνα, ξεχωριστή, και μη φοβάστε, μπορείτε να στηριχτείτε άφοβα πάνω τους, είναι τόσο σκληρές και ανθεκτικές, δεν σπάνε με τίποτα. Σε καλή μεριά, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου για να είστε οι πρώτοι που βλέπετε τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζω με special κριτικές κατσούνες, και φυσικά αν όντως έχετε επικοινωνήσει και δεν προλαβαίνετε κάποια κατσούνα, μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στο κανάλι για να σας έρχεται ειδοποίηση ότι έχω ανεβάσει καινούριο βίντεο και να μπείτε να το δείτε εφόσον ψάχνετε μια special κριτική κατσούνα. Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και μόλις ολοκλήρωσα άλλο ένα βιντεάκι, και μην ξεχνάτε katsounes.gr και μπορείτε να στηριχτείτε πάνω τους άφοβα. Καλή συνέχεια!